Είναι βούρικο αυτό το σκάμα. Ο Λούις έχει κάνει παλαιό ρεκόρ εδώ πριν κάποια χρόνια. Θέλουμε στο τέλος, να μην συγκουράζουμε, μια συμβουλή για τους μικρούς αθλητές του Μεσσηνιακού που σας θαυμάζουν. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να το πιστεύετε. Άμα δεν το πιστεύετε ότι θα βγει, είναι 10 φορές πιο δύσκολα. Γιατί όλοι έχουμε την ικανότητα, θέλει σκληρή δουλειά και πίστη. Και να αναμένουμε να ξεκινήσει. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Έχει κάνει μια καταπληκτική επίδοση. Πε μα συναισθήματα και πώ φάνηκε ο αγώνα. Ο αγώνα, εκτό από μια μικρή καθυστέρηση που είχαμε, ήταν όλα τέλεια. Οι συνθήκε ήταν ωραίε. Πάντα εδώ στο γήπεδο δεν έχει πολύ αέρα, οπότε μα βοηθάει αυτό να είμαστε σταθεροί στη χώρα. Και βγήκε σήμερα μια πάρα πολύ καλή επίδοση και με λίγη τύχη και πολύ σκληρή δουλειά. Το σκάμα αυτό έχει βγάλει πολύ μεγάλες επιδόσεις. Το γνωρίζεις. Ο Λούις τον παρακολουθούσε και χάρηκε να πούμε. Ναι, χειροκρότησε ένθερμα. Από εδώ πέρασε ο Δεντόγλου με τη μεγάλη του την επίδοση. Οπότε σειρά φέτος είχες εσύ. Ποιοι είναι οι στόχοι από εδώ και πέρα, τι βλέπεις για τη σεζόν? Λοιπόν, η σεζόν, αν και είχαμε μερικά θέματα με την προπόνηση φέτος, πήγε αρκετά καλά και του χρόνου. Άμα βγει καλά όλη η σεζόν προπονητικά, δεν χάσουμε κανένα μήνα δηλαδή, πιστεύω ίσως καταφέρω να πάω και πολύ ψηλά. Ίσως πιάσω κάποιο όριο για την Ολυμπιάδα, άμα γίνει. Νιώθω σε πολύ καλή κατάσταση και θα δοκιμάσω και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα να ρολάρω ακόμα πιο δυνατά. Τώρα ναι, είναι σε λίγες μέρες το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, είσαι σε φόρμα. Πιστεύεις ότι μπορεί να βγάλεις και εκεί κάτι καλό? Πιστεύω ότι μπορώ να βγάλω κάτι πολύ καλό. Είναι μια εβδομάδα μετά, θα χαλαρώσουμε λίγο την προπόνηση. Θα βγούμε σε ένα καλό ρυθμό για το πρωτάθλημα, ξεκούραστη. Και πιστεύω θα βγει ένας επίσης καλός αγώνας.